δρόμο και για τους υπόλοιπους αθλητές που ασχολούνται με αθλήματα πιο μοναχικά και όχι με τα τόσο δημοφιλή στη χώρα όπως είναι το ποδόσφαιρο και τα γνωστά. Νίκο Σταματέλο. Δεν έχουμε Νίκο Σταματέλο. Βλέπουμε κυρίες και κύριοι απευθείας την εικόνα. Παίρνουμε αυτήν την ώρα από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μόλις πριν από λίγο προσγειώθηκε το αεροσκάφος που μετέφερε Νάνα Κορακάκη. Και να ακούσουμε κύριο Κουρουμπλή. Είναι μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές, πιστεύω, και της ζωής μου αλλά και της ζωής όλων των Ελλήνων αυτή τη στιγμή. Σε μια δύσκολη περίοδο για την πατρίδα έρχεται μια ελπίδα από την προσπάθεια ενός νέου παιδιού που κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, επιστρατεύοντας το πείσμα, την επιμονή και τη θέληση, με όπλα λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά, κατόρθωσε να κάνει το όνειρο πράξη. Είναι λοιπόν ένα παράδειγμα για όλους τους νέους ανθρώπους σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που περνάει η πατρίδα. Να αναμετρηθούμε και εμείς και οι νέοι με τις δυσκολίες, και είναι βέβαιο ότι επιστρατεύοντας τα αποθέματα αυτά που έχει μέσα του κάθε άνθρωπος μπορούμε να κερδίσουμε και τη συνολική νίκη για την πατρίδα, τη συνολική προσπάθεια και την προσωπική του καθενός. Νιώθω να πω ότι η Άννα είναι το παιδί όλων των Ελλήνων αυτή τη στιγμή. Αυτά. Η πολιτεία θα κάνει αυτά που δεν έκανε, ίσως τα κενά που υπήρχαν μέχρι σήμερα, οφείλει να τα κάνει και όχι να τα λέει σε λόγια, αλλά σε πράξεις. Άννα, λίγο πιο κοντά. Ναι. Αναμένουμε την Ολυμπιονίκη μας να κάνει τη δήλωσή της. Ωραία. Όχι, αλήθεια, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη. Νομίζω θα μου πάρει λίγο καιρό. Νομίζω ότι με βοηθάτε τώρα να το συνειδητοποιήσω, γιατί τα πράγματα εκεί ήταν πιο ήρεμα. Όχι, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Τι σημαίνει αυτό το μετάλλιο για σένα? Σημαίνει τα πάντα. Ήταν όνειρο ζωής. Το ονειρευόμουν αυτό από παιδί, πριν ακόμη γίνω αθλήτρια. Πάντα θαύμαζα τους Ολυμπιονίκες και γενικά τους πρωταθλητές και τους αθλητές. Γιατί μπορεί να είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, μπορεί να έχεις παγκόσμια ρεκόρ, όμως αυτά τα μετάλλια να μην έρθουν ποτέ. Έχει πολλά τέτοια παραδείγματα αθλητών. Εγώ τους θαύμαζα όλους, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, για την προσπάθειά τους. Εγώ έχω κάνει τη μεγαλύτερη προσπάθεια, έχω καταβάλει που μπορούσα. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά. Ήρθαν αυτά τα δύο μετάλλια, δεν μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένη. Εκπληρώθηκε το όνειρό μου εις διπλούν. Ονειρευόμουν δύο μετάλλια, γιατί συνήθως ονειρευόμαστε ένα, αλλά δύο. Ναι, έτσι είναι. Η αλήθεια, ονειρευόμουν ένα μετάλλιο. Στο αγώνισμα στο οποίο έχω μέχρι τώρα τις μεγαλύτερες και τα διακρίσεις και τα περισσότερα μετάλλια στο αεροβόλιο πιστόλι. Ωστόσο εκεί είχα το χάλκινο και ήρθε ένα δεύτερο χρυσό στο σπορ πιστόλι. Η αλήθεια είναι ότι ευελπιστούσα και στα δύο αγωνίσματα να είμαι στο τελικό. Γιατί οι προπονήσεις μου ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικές τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο χρόνο. Πήγα όμως, διαχειρίστηκα πάρα πολύ καλά τα συναισθήματά μου και μέσα στον τελικό, οπότε πέτυχα και τα δύο μετάλλια. Άννα, πάρα πολλά συγχαρητήρια. Μπορεί να είναι ακόμα πρόσφατη η επιτυχία σου και τα δύο μετάλλια που πήρες. Ωστόσο, το γεγονός ότι μέχρι πρώτης δεν υπήρχε καμία άλλη αθλήτρια με δύο Ολυμπιακά μετάλλια, πώς το έχεις πράξει ως τώρα? Δηλαδή, σίγουρα είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσει κανείς και θα μείνει στην ιστορία γι' αυτό. Με κάνει πάρα πολύ περήφανη το ότι είμαι η πρώτη γυναίκα Ελληνίδα αθλήτρια που πετυχαίνει δύο μετάλλια στην ίδια διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων. Ελπίζω όμως να μην είμαι η τελευταία. Ελπίζω να υπάρξουν και άλλες μελλοντικά. Έχεις ξεχάσει όλες τις δυσκολίες που πέρασες για να φτάσεις αυτά τα δύο μετάλλια? Συγγνώμη, αν τις έχω ξεχάσει. Τις δυσκολίες που πέρασες? Όχι, και νομίζω δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Αυτά τα μετάλλια δεν αναιρούν πράξεις που. Πράξεις από τρίτους, δεν αναιρεί τίποτα. Ακόμη και αν δεν πετύχαινα αυτά τα δύο μετάλλια, πάλι θα τα ανέφερα όλα λεπτομερώς. Το ίδιο θα κάνω και τώρα, δεν αλλάζει τίποτα. Όχι, δεν μπορώ να τις ξεχάσω. Τι θέλεις τα μετάλλια σου να σημαίνουν για τον ελληνικό αθλητισμό στα εξής?
Για τον ελληνικό αθλητισμό δεν μπορώ να μιλήσω τόσο γενικά. Για τους Έλληνες αθλητές θέλω να σημάνει κάτι. Θέλω να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και σε εκείνους που ήδη ασχολούνται, να είμαι το κίνητρο για να πάνε ακόμα πιο ψηλά. Το γεγονός ότι όλοι μας έχουμε μάθει τη σκοποβολή και ο περισσότερος κόσμος δεν την ήξερε καν, είναι για σένα και για τους σκοπευτές και τους σκοπεύτες που ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα. Ήταν μία από τις προσδοκίες, όνειρο, αν μπορώ να πω, που είχα εκτός από την κατάκτηση αυτών των μεταλλίων, γενικότερα ενός Ολυμπιακού μεταλλίου, το να γίνει γνωστή σκοποβολή στην Ελλάδα και να ασχοληθούν πολλά άτομα με αυτή. Γιατί δυστυχώς το λέω με μεγάλη μου λύπη, τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των αθλητών μόνο μειώνεται. Πού θέλεις να δώσεις, να πεις ευχαριστώ σε ποιους ανθρώπους έδειξες τον παπά σου, σε ποιους άλλους θέλεις να ευχαριστήσεις από την αθλητή? Θέλω να ευχαριστήσω αποκλειστικά την οικογένειά μου. Εκεί ανήκει και ο πατέρας μου, προπονητής μου. Αποκλειστικά την οικογένειά μου, τους φίλους μου και όλους όσοι με στηρίζουν πριν γίνει όλο αυτό και όσοι θα με στηρίζουν αφού τελειώσει όλο αυτό. Κύριε Κορακάκη, για πώς δεν έχω κάποιο γούρι, για να είμαι ειλικρινής. Έχω ένα βραχιόλι που μου έχει χαρίσει η γιαγιά μου όταν πήρα το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Μόσχα. Εκείνο. Δεν το είχα μαζί μου, το είχα στην τσέπη μου. Κύριε Κορακάκη, λίγο πιο μπροστά να έρθει σε εμάς. Συνήθως στην Ελλάδα όλοι οι μπαμπάδες που τα παιδιά τους ασχολούνται με τον αθλητισμό είναι και λίγο πολύ προπονητές. Εσείς είσαστε πρώτα προπονητής και μετά μπαμπάς. Πόσο δύσκολος είναι αυτός ο διαχωρισμός? Δεν είναι τόσο δύσκολος ο διαχωρισμός. Εντάξει, είναι μια σχέση πρώτα πατέρα με κόρη και μετά είναι αθλητή. Υπήρχαν δυσκολίες με τις προπονήσεις, εντάσεις μεγάλες, γιατί... Τώρα που έχετε πατήσει στην Ελλάδα και έχουν περάσει κάποια 24 ώρα, έχετε αρχίσει και συνειδητοποιείτε τι έχετε πετύχει? Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Προσφέρατε μια από τις καλύτερες. Περιμέναμε μια καλή εμφάνιση. Πιο μπροστά, έλεγα. Πιθανότητες αρκετές και στους δύο τελικούς, αλλά εντάξει, δεν το είχαμε στο